Γεια σας, είμαι ο Μάνος Γαζιανός, στρατιωτικός κτηνίατρος και θα μιλήσουμε για το σαχαρώδη διαβήτη στη γάτα. Ο σαχαρώδης διαβήτης στη γάτα προκαλείται από την μειωμένη παραγωγή ινσουλίνης, μιας ορμόνης, η οποία ουσιαστικά βοηθάει τους ιστούς να χρησιμοποιήσουν τη γλυκόζη. Συγκεκριμένα, όταν η συγκέντρωση της ινσουλίνης είναι μειωμένη, τότε αυξάνεται η ποσότητα της γλυκόζης στο αίμα. Αυτό μπορεί να είναι τοξικό για τον οργανισμό. Τα συμπτώματα της αυξημένης συγκέντρωσης στο αίμα της γλυκόζης είναι αυτά ουσιαστικά που μας προκαλούν όλη τη συμπτωματολογία. Στις ανεπτυγμένες χώρες οι γάτες υποφέρουν συνήθως από σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Υπάρχουν όμως και λίγες ειδικές μορφές καταστάσεων οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν διαβήτη, όπως η καταστροφή των β' κυττάρων του παγκρέατος, παγκρεατίτιδες, φλεγμονές του παγκρέατος, είτε άσυπτες είτε συπτικές, νεοπλασία του παγκρέατος, αντοχή στη γλυκόζη λόγω της κορτιζόνης, δηλαδή λόγω μακρόχρονης χορήγησης κορτιζόνης. Η ανοχή στη γλυκόζη χαρακτηρίζεται από την αντίσταση των ιστών να καταναλώσουν γλυκόζη παρά την ύπαρξη της ινσουλίνης. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι γάτες οι οποίες έχουν σαχαρώδη διαβήτη έχουν 6 φορές λιγότερη ευαισθησία στο να χρησιμοποιούν την ινσουλίνη. Τέτοιοι που προκαλούν το σαχαρώδη διαβήτη στη γάτα είναι ο γενότυπος, το DNA δηλαδή, η παχυσαρκία, μειωμένη άσκηση και διάφορες φαρμακευτικές αγωγές όπως χορήγηση προγεσταγόνων και κορτιζόνης. Η θεραπεία συνιστά αλλαγή της δίαιτας. Υπάρχουν ειδικές δίαιτες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της γάτας με διαβήτη. Η χορήγηση ινσουλίνης και χορήγηση φαρμάκων από το στόμα. Η συχνότερη άσκηση και η δίαιτα, κυρίως προσπαθούμε να έχουμε δίαιτες με μειωμένους υδατάνθρακες που να δίνουν το 12% της κάλυψης του ζώου με πρωτεϊνούχες τροφές. Εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος να είναι αυξημένη η ποσότητα του φόσφορου, τόσο ώστε να έχουμε προβλήματα με την νεφρική λειτουργία. Οπότε επιλέγουμε τις ειδικές δίαιτες, τις φαρμακευτικές, που είναι για αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Το ζώο το οποίο έχει σαχαρώδη διαβήτη θα πρέπει να του κάνουμε καμπύλη γλυκόζης. Δηλαδή θα πρέπει να φέρουμε τη γατούλα στον κτηνίατρο, να την έχει από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κλινική, ούτως ώστε να παίρνει αναταχτά χρονικά διαστήματα δείγμα γλυκόζης πριν και μετά το γεύμα, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια τέτοια καμπύλη και να μπορέσουμε να δούμε έγκαιρα την διακύμανση των τιμών στο αίμα. Σημαντική είναι και η λήψη ούρων, γιατί εκεί μπορούμε να δούμε και την γλυκόζη στο ούρο, όπως επίσης και κετώνες, κάποιες ουσίες. Υπάρχουν ειδικά όργανα μέτρησης που απλά τσιμπάμε λίγο το αυτί, παίρνουμε μια σταγόνα και δεν χρειάζεται να παίρνουμε από τις φλέβες του ζώου συνέχεια αίμα. Όταν ξεκινήσουμε τη θεραπεία, η οποία βέβαια θα πρέπει να γίνεται με τακτικούς αιματολογικούς ελέγχους, τουλάχιστον στην αρχή, μέχρι να δούμε μεσοσταθμικά τη δόση η οποία θα δίνουμε της ινσουλίνης, ούτως ώστε να μην κάνουμε ούτε υπεργλυκαιμία, ούτε υπογλυκαιμία, θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα φτάσει η γάτα μας σε μια κατάσταση ύφεσης. Ύφεσης των συμπτωμάτων. Αυτό λέμε ότι το πετυχαίνουμε, είτε επειδή δράσαμε έγκαιρα, δηλαδή αντιληφθήκαμε κάποια πράγματα και δράσαμε έγκαιρα. Έχει να κάνει με τον τύπο του διαβήτη και έχει να κάνει και με το πόσα λειτουργικά β' κύτταρα του παγκρέατος υπάρχουν. Οι γάτες οι οποίες είναι σε ύφεση, ουσιαστικά είναι οι γάτες οι οποίες λειτουργούν και χωρίς αγωγή. Η προσαρμογή τώρα των γατών σε ύφεση μπορεί να φτάσει και το 90% εφόσον γίνεται σωστή θεραπεία και θα πρέπει ο ιδιοκτήτης πάντα να έχει στο μυαλό του τη συμπτωματολογία που θα του αναπτύξει ο κτηνίατρος, ώστε να ελέγχει με σχετική τακτικότητα το ζώο του αιματολογικά. Δύο πράγματα θα ήθελα να θυμάται ο κόσμος, ότι οι γάτες δεν θα μας το δείξουν εύκολα ότι έχουν διαβήτη. Αν δούμε απώλεια
βάρους απότομη. Να δούμε το ζώο μας να πίνει πολύ νερό. Είναι δύο πράγματα που μπορεί να τα δούμε εύκολα και να προσκομίσουμε το ζώο μας στον κτηνίατρο. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, ότι ζώα τα οποία διαγνώσκονται με σαχαρώδη διαβήτη μπορούν να πάνε καλά εφόσον και οι ιδιοκτήτες κάνουν τα δέντα. Ευχαριστώ.